πραγματικά έχετε σκεφτεί ποτέ κάτι πιο αθώο από το παιδικό χαμόγελο? Και ενώ εμείς οι γονείς κάνουμε τα πάντα για να έχουμε υγιή χαμογελαστά παιδιά, άθελά μας πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα να αμελούμε τη στοματική υγιεινή των παιδιών μας και τα δοντάκια τους. Στο «Γιατί μαμά σήμερα» η παιδοδοτίατρος Γιολάντα Σαλαπάτα μας λύνει τις απορίες για το πώς τα παιδάκια μας θα αποκτήσουν γερά δοντάκια για όλη τους τη ζωή. Ποια είναι η σωστή ηλικία για την πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, Πώς θα επιλέξουμε τον κατάλληλο ειδικό για να γίνει ομαλά η πρώτη επαφή Ποια λάθη πρέπει να αποφεύγουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας πρίκα, γερά δόντια και ένα χαμόγελο χωρίς πόνο για τα χρόνια που θα έρθουν Επιπλέον, μαζί θα ανακαλύψουμε τα κατάλληλα tips για να καταφέρουμε τα μικρά παιδιά να συνεργαστούν με τον ειδικό Επιστρέψαμε στο Γιατί Μαμά και όπως είδατε σειρά έχουν τα δοντάκια των παιδιών μας θα δούμε σήμερα πώς μπορούμε να τα φροντίσουμε για να έχουν το καλύτερο χαμόγελο για όλη τους τη ζωή. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η κυρία Γιολάντα Σαλαπάτα, παιδοδοντίατρος, που θα μας λύσει όλες τις απορίες. Καλώς ήρθατε στο Γιατί Μαμά. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω αυτά, θα πού... αυτά, που θα πούμε να βοηθήσουν τις μαμάδες μας να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το χαμογελάκι ενός παιδιού. Σίγουρα, γιατί οι μαμάδες έχουν πάντα τις καλύτερες προθέσεις, αλλά πολλές φορές από άγνοια μπορεί να κάνουν λάθη. Και για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όταν γεννιέται το μωρό μας, μέχρι να σκάσει το πρώτο δοντάκι, που συνήθως είναι και κοντά στο χρόνο, τι πρέπει να προσέχουν οι μαμάδες πριν, πριν βγει το πρώτο δοντάκι. Ε, πριν βγει το πρώτο δοντάκι δεν είναι πολλά αυτά που πρέπει να κάνουν. Απλά πρέπει ε, να μάθουν το παιδί να πίνει υγρά και όχι μόνο το γάλα του, να πίνει και νερό και άλλα υγρά, χαμομηλάκια, τα οποία θα βοηθήσουν αργότερα, εάν τα έχει συνηθίσει, θα το βοηθήσουν πάρα πολύ στις πρώτες ενοχλήσεις της οδοντοφίας. Ειδικά το χαμομήλι θεωρείται ένα πολύ σοβαρό θεραπευτικό φάρμακο. Και στα παιδιά που θυλάζουν ισχύει το ίδιο. Ναι, και τα παιδάκια που θυλάζουν καλό είναι να μάθουν τη γεύση, γιατί αργότερα θα τη χρειαστούν. Μόνο αυτό. Ε, Εμεί οι μαμάδε περιμένουμε συνήθω με αγωνία να σκάσει το πρώτο δαντάκι και όταν αρχίσουν και βγαίνουν, Πολλέ μαμάδε δεν γνωρίζουν ότι και τα πρώτα δοντάκια θέλουν φροντίδα. Τι πρέπει να κάνουν οι μαμάδε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν ε, οι γονεί ότι και ένα μόνο δόντι να υπάρχει στο στόμα θέλει φροντίδα. Ε, και φροντίδα συστηματική, όχι μία φορά την εβδομάδα. Άρα, καθημερινά. Δύο Πόσες φορές την ημέρα οπωσδήποτε και το ένα δοντάκι σε παιδάκι 5,5 μηνών και 6 πρέπει να καθαρίζεται. Με μια βρεγμένη γαζούλα, τυλιγμένη γύρω από το δάχτυλο και καθάρισμα απαλό, είναι ούτε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είναι κάτι τρομερό, αρκεί να μπει στο πρόγραμμα και στη ρουτίνα της ημέρας. Αυτό είναι το μυστικό. Να γίνει ρουτίνα και καθημερινά ναι. να φροντίζουμε. Ε... Όταν αρχίζουν και τα δοντάκια γίνονται περισσότερα, από ποια ηλικία πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της οδοντόβουρτσας, σε ποια ηλικία γίνεται. Ε, με το που εμφανίζονται ας πούμε 6-7 δοντάκια στο στόμα, υπάρχουν κάποιες ειδικέ οδοντοβουρτσούλες που έχουν και το teething ring, αυτό που δαγκώνουν τα παιδάκια από σιλικόνη, στα φαρμακεία μπορούν να τις βρουν οι γονεί. Αυτές βοηθάνε πάρα πολύ και το μικρούλι μαθαίνει μόνο του και κάνει την κίνηση του βουρτσίσματος, Εάν δεν του το εμφανίσει κάποιο σαν παιχνίδι, είναι κάτι που το συνηθίζει από μικρό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ακόμη και τα ζωάκια, όταν είναι μωράκια, όταν τα συνηθίσει κάτι, το γατάκι, το κουταβάκι. Είναι ε, μια και ναι, διαδικασία. Δεν ενοχλούνται στο να το κάνουν. Γιατί έχω πολλού γονεί που έρχονται στο ιατρείο με παιδιά τριών ετών και μου λένε: Μα δεν δέχεται να του βουρτσίσουμε τα δόντια. Δεν δέχεται, διότι όταν φτάσει το παιδί τριών ετών και κάποιο προσπαθήσει να του τα βουρτσίσει, δεν είναι χαζό. Άρα το μυστικό είναι από όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα γιατί το παιδί είναι πιο δεκτικό αν συνηθίσει από πολύ μωρό να το κάνει. Ναι, πρέπει να μάθουν από τότε που είναι μωρούλια ότι κάποιο τους βουρτσίζει τα δοντάκια και ότι αυτό είναι μία διαδικασία παιχνιδιού με ιστοριούλες, με παραμυθάκια. Καρτούν, Η υπάρχουν κατάλληλα. κατάλληλα έχει, ναι, και καρτούν, πάρα πολύ ωραία υπάρχουν και βιβλία, όχι όλα ωραία αλλά υπάρχουν και βιβλία. Και η κάθε μαμά πιστεύω ότι έχει τη φαντασία της και ότι μπορεί να φτιάξει ένα παραμυθάκι και να εξηγήσει τώρα έρχουμε αυτό, είναι το παιχνιδάκι έτσι, με αυτό το παιχνιδάκι γυαλίζουμε τα δοντάκια, γίνονται όμορφα, το χαμόγελό μας λάμπει σαν αστεράκι. Μερικά έτσι τρυφερά λογάκια να μπορέσει το παιδάκι να μπει στο και πνεύμα. Πώς καταφέρνουμε όμως να μην καταπιεί το παιδί την οδοντόπαστα. Ε, Χωρί να τη χρησιμοποιούμε. <laughs> Χωρί να τη χρησιμοποιούμε. Ναι, ναι. Οδοντόκρεμα μέχρι την ηλικία των τριών ετών. Όχι. Αυτές του εμπορίου, εγώ προσωπικά δεν τις συστήνω. Ε, παρόλο που υπάρχουν αυτές οι δύο έξι. Ε... Μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι σε οδοντόπαστα ε, βεβαίως, κάτι. Ναι, γι' αυτό σα έχω ετοιμάσει σήμερα μία σπιτική οδοντόκρεμα που μπορούμε να τη δίνουμε στο χώρο. Μπορούμε μας. να δούμε και την κάρτα. Πώ μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μα. Μία οδοντόπαστα αγνή για το είναι παιδί μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ε, θα προσέχουμε πάρα πολύ η ζάχαρη στέδια, για να μην το ζάχαρο... Η ζαχαρόζη καταστρέφει τα δόντια, αυτό είναι γνωστό. Γι' αυτό η στέβια είναι πολύ πιο φιλικό προς τα δόντια υλικό. Γι' αυτό και το προτιμάμε. Εθέρια έλαια, τα οποία θα τα αγοράσουμε, είναι φυσικά. Και με αυτό μπορούμε να καθαρίσουμε τα δοντάκια μικρών παιδιών από την ηλικία... Του ενό έτου και μετά. Αλλιώ, σχέτο νερό. Όποιο δεν θέλει να το φτιάξει αυτό, μέχρι τα τρία σχέτο νερό. Γιατί πολλέ, ακόμη και από αυτέ τι παιδικέ οδοντόκρεμες, έχουν πολλά χημικά στοιχεία μέσα. Ναι, και τα παιδάκια μπορεί να τα καταπιούν. Γιατί δεν ξέρω ακόμα πίνουν, καλά μέχρι, τη διαδικασία. Μέχρι τριών ετών το καταπίνουν, δυστυχώς. Ναι, το είδα και με το γιο μου. <laughs> <laughs> το ζήσαμε. <laughs> ε, προσπαθούσαμε από πολύ μικρό, αλλά βλέπαμε ότι. Και θα προσέχουν οι γονεί όποια οδοντόκρεμα δίνουν στο παιδί. Μπορούν να δίνουν και σε μεγαλύτερε ηλικίε και αυτή των ενηλίκων, αλλά μισό μπιζελάκι, να μην γράφει μέσα τρικλοζάν. Να μην γράφει από. Αυτό το συστατικό. Ναι, να είναι μερικά πάρα πολύ δυνατά. Ε, ε, Υλικά, τα οποία χρησιμοποιούν στις οδοντόκρεμες και τα οποία έχουν, είναι αντιμικροβιακά αλλά δεν τα θέλουμε για το στόμα των παιδιών διότι μας καταστρέφουν τη φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα. Γι' αυτό και δεν συστήνουμε ούτε στοματοπλήματα αντιμικροβιακά που πουλάνε διάφορες μάρκες γνωστές. Δεν θέλουμε μέχρι την ηλικία των 6 ετών τίποτε. Αν μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη φυσική οδοντόκρεμα και μετά ό,τι τους προτείνει ο, ο παιδοδοτίατρός τους. Γιατί οι πεδοδοντίατροι, ανάλογα με τι ανάγκε mm. του κάθε παιδιού, αν α πούμε είναι ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει καθόλου τεριδόνα, δεν χρειάζεται να του δίνουμε τίποτε χημικό. Αν τώρα Για ένα να παιδί. Είναι καταφέρει όμω ένα παιδάκι να μην έχει τεριδώνα. Ε, Φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και πόσο καιρό χρησιμοποιεί τον μπιμπερό. Ε, Μπορεί να κάνει ζημιά. Όχι. Ο χρόνο. Εμεί ζητάμε μέχρι 18 μηνών να χρησιμοποιεί τον μπιμπερό. Αλλά δεν είναι μόνο ο χρόνο που χρησιμοποιεί τον μπιμπερό. Είναι ο χρόνο που τον μπιμπερό βρίσκεται στο στόμα. Γιατί πολλά παιδιά τα κοιμίζουν έτσι οι γονεί του. Και χωρί Έχω... να ξέρουν ότι κάνουν ζημιά με αυτόν τον τρόπο. Στα Έχω τοντάκια. ακούσει ανθρώπου να μου λένε ότι βουρτσίζουν τα δόντια του παιδιού το βράδυ και μετά του δίνουν τον μπιμπερό να πιει γάλα. Ναι. Με αποτέλεσμα το γάλα αυτό το οποίο είναι ζάχαρο, γαλακτόζει. Μένει, κολλάει πάνω στα δόντια του παιδιού, σχηματίζοντα ένα ημένιο το οποίο καταστρέφει σιγά σιγά τα δοντάκια. Ε, μαζεύει μικρόβια. Αυτό είναι το λεγόμενο σύνδρομο μπιμπερό, που μου είπατε. Ναι, στου ανθρώπου που το παρακάνουν με αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό και πρέπει να πηγαίνουν τα παιδάκια από την ηλικία του ενό έτου στον παιδοδοντίατρο περισσότερο για να δίνει ο γιατρό. Διατροφικέ διατροφικές συμβουλές στη μαμά. Ε, μπορούμε να δούμε και μία κάρτα, η οποία μας δείχνει, όχι η κάρτα, κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες μας δείχνουν και πόση ζημιά μπορεί να κάνει ναι, η χρήση. Είναι φρικτό το που μπορεί να καταλήξει ένα παιδί μόνο με τη χρήση του μπιμπερό. Είναι λίγο σοκαριστικές φωτογραφίες που βλέπουμε, το πόση ζημιά μπορεί να γίνει. Ναι, αυτές είναι χαρακτηριστικές φωτογραφίες παιδιού που κρατάει τον μπιμπερό όλη νύχτα. Που κοιμάται με τον μπιμπερό στο στόμα και το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλει πάρα πολύ μεγάλο κόπο μετά και πο πολλά προβλήματα δημιουργεί για να φτιαχτούν τα δοντάκια από την αρχή. Και τι κρίμα για το παιδί. Και το διαδικασία δοντάκι, δύσκολη. Το δόντι στο σώμα μας είναι το πιο σκληρό και το πιο ανθεκτικό στοιχείο. Πιο σκληρό από το κόκκαλο είναι ένα μαργαριτάρι. Και όταν για εμάς τους επαγγελματίες του είδους, όταν τα βλέπουμε να καταστρέφονται από την τεριδόνα και να γίνονται μαλακά σα φουγγάρι, και να είμαστε αναγκασμένοι να, να βγάζουμε αυτόν τον ιστό, τον κατεστραμμένο, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Ναι, και πολλοί γονεί έχουν την εξή λάθο αντίληψη ότι επειδή είναι προσωρινά τα πρώτα δοντάκια, τα νεογυλά, ότι τα επόμενα που θα έρθουν, τα μόνιμα, δεν θα έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα. Αυτό είναι ένα τεράστιο σφάλμα, γιατί τα νεογυλά δοντάκια είναι οδηγοί για τα καινούργια δόντια που έρχονται και βρίσκονται από κάτω. Εάν λείψουν αυτά, δημιουργούνται και ορθοδοντικά προβλήματα και γενικότερα προβλήματα υγείας του παιδιού και ψυχολογικά προβλήματα στο παιδί. Ένα παιδάκι τώρα το οποίο δεν έχει τα μπροστινά του δοντάκια γιατί καταστράφηκαν από τον πιπερό, δεν μπορεί να μιλήσει σωστά, ψευδίζει, τα άλλα παιδιά το κοροϊδεύουν και τα παιδιά είναι σκληρά. Δημιουργούνται και πολλά και καινούργια προβλήματα. Μετά. Πάρα πολλά, ναι. Γι' αυτό θέλουμε να καταλάβουν οι γονείς πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δόντια. Γι' αυτό και γίνονται σε αυτά τα δόντια όταν δυστυχώς χαλάσουν κάποιες ειδικές θεραπείες με προσπάθεια να τα κρατήσουμε στο στόμα. Για να αποφύγουμε ε, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον οδοντίατρο σε τι ηλικία πρέπει να είναι ο πρώτος έλεγχος. Εμείς ζητάμε να είναι το παιδί ενός έτους για να δώσουμε συμβουλές στους γονείς. Μετά να το παρακολουθούμε κάθε χρόνο μέχρι τα τρία και μετά ένα εξάμεινο. Ανα, ανα εξάμεινο περίπου. Ναι, ναι. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε πιο σοβαρά προβλήματα. Ναι και... Να εξηγήσουμε στου γονεί, να έχουμε εξηγήσει από όταν είναι το παιδί μωράκι, γιατί πολλοί γονεί θεωρούν ότι είναι καταπληκτικό να δίνουν αυτά τα γιαούρτια τα παιδικά με τα φρούτα, υποτίθεται που νομίζουν ότι κάνουν καλό, ή αυτού του καταπληκτικού χυμού τύπου, τύπου ραϊμπίνα, οι οποίοι ε, έχουν τεράστιες ποσότητες ζάχαρης και καταστρέφουν τα δόντια του μωρού. Δηλαδή δεν είναι μόνο και το γάλα, είναι Άρα, άλλο ένα, ένα κομμάτι είναι γενικά η διατροφή, πρέπει, η ναι. ζάχαρη. Πρέπει να μάθουν οι γονεί τη διατροφή που πρέπει να δίνουν στο παιδί. Γιατί δυστυχώ δεν μα μαθαίνει κανεί να γινόμαστε γονεί. Στην πράξη δεν θα έχουν πανεπιστήμια για αυτό το πράγμα. Και αναγκαστικά και όσοι δεν θέλουν, α μελετήσουν από διάφορα site, τώρα με το ίντερνετ, έτσι όπω έχουν διαδοθεί τα πάντα. Πολλοί γονεί μπορούν να μελετήσουν και να μάθουν πάρα πολλά πράγματα για το πώς θα φροντίζουν το παιδί, αν δεν θέλουν να έρθουν από ενό έτου επίσκεψη σε εμά. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ακόμα πιο σημαντικές πληροφορίες.